Όπως ακούσατε, εν ώψη και της νέας αναδιάθρωσης που το τελευταίο χρονικό διάστημα σχεδιάζεται για την ελληνική αστυνομία, σήμερα εγκαινιάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας η Κινητή Αστυνομική Μονάδα. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε από την πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου μας και ως πιλωτικό βλέπετε ότι είναι στους 4 νομούς της Ελλάδος η Αρκαδία, στους οποίους σχεδιάστηκε να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό για μας έχει μια σημασία ιδιαίτερη, πρώτον γιατί και από τις συναντήσεις που είχαμε και με τον κύριο Υπουργό και με τον κύριο Αρχηγό, του δώσαμε να καταλάβει ότι το δυσπρόσιτο των περιοχών που μας είναι δυσκολία πρόσβασης σε πολλές περιοχές και σε πολλά χωριά, τα οποία έχουν την ανάγκη κάτοικοι της συμπαράστασης και της προστασίας του αστυνομικού. Και ως πιλωτικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την Αρκαδία, εμείς υποστηρίζουμε και η ηγεσία μας η φυσική, αλλά και εμείς σαν ενώσεις και σαν Ένωση Αστυνομικών Αρκαδίας στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα και θα το στηρίζουμε. Σημασία έχει, όπως ακούσατε, ότι θα σε καθημερινή βάση θα κινούνται σε δυσπρόσιτες και περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν αστυνομικά τμήματα, ώστε και η πληροφόρηση προς εμάς για διάφορα θέματα να έρχεται πιο γρήγορα στο κέντρο, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας, αλλά και η καθημερινή αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές να λύνονται άμεσα όσο μπορούμε. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, τις οποίες σε ένα χρονικό διάστημα θα τις εντοπίσουμε ενός, δύο, τριών μηνών. Και εμείς με έγγραφά μας σίγουρα θα εστιάσουμε σε θέματα υποδομής, τα οποία σίγουρα πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουμε. Βέβαια, η καιρή είναι χαλεπή, όπως ξέρετε, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά εμείς θα επιμείνουμε και θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Όσον αφορά για τα αστυνομικά τμήματα, υπάρχει ένα θέμα αναδιάθρωσης που ξεκινάει από την Αθήνα. Βέβαια, θα επεκταθεί και στους όλους τους νομούς της χώρας. Πιστεύουμε ότι και εδώ θα κλείσουν κάποια αστυνομικά τμήματα, δυστυχώς θα κλείσουν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν μπορούμε πολλά αστυνομικά τμήματα να τα καλύψουμε με αστυνομική δύναμη, και είναι θέμα πολιτικής ηγεσίας αυτό, ίσως θα χρειαστεί από μια επιτροπή που θα γίνει στο Υπουργείο κάποια αστυνομικά τμήματα να κλείσουν, τα οποία μέχρι τώρα είχαν καθαρά διεκπαιρετικό χαρακτήρα, γιατί δεν μπορούσαν να αστυνομεύσουν με περιπολίες σε 24-ωρη βάση την περιοχή τους. Οπότε αυτές οι ομάδες ΣΚΑΜ, με αυτές τις άλλες ομάδες ΣΟΠΚΕ που υπάρχουν στο νομό μας, πιστεύουμε ότι θα έχουμε πιο κοντά στον πολίτη για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουμε.